προσπάθεια και από την προηγούμενη τοποθέτηση. Το ζήτημα της κάψης απορριμμάτων με τη μορφή απορριμματογενών καυσίμων από τα SRTF, RTF, αλλά και συνολικότερα της διαχείρισης των αποβλήτων δεν είναι ένα απλό τεχνικό ζήτημα. Είναι ένα κατά βάση πολιτικό και σοβαρό οικονομικό θέμα. Στον αντίποδο της πολιτικής που περιγράφηκε προηγουμένως, η οποία αντιμετωπίζει την διαχείριση των απορριμμάτων ως έναν τρόπο επιπλέον κερδοφορίας κεφαλαίου και μόνο διάφορων μονοπωλιακών ομίλων, το ΚΚΕ προβάλλει ότι αντίθετα με αυτό, ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων ως όφελος του λαού προϋποθέτει ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι ο πλανήτης κινδυνεύει από την ίδια την καπιταλιστική ανάπτυξη στο σύνολό της και γι' αυτό και η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος είναι αδύνατη κατά αυτές τις συνθήκες. Η διαχείριση λοιπόν των απορριμμάτων και συνολικά η προστασία του περιβάλλοντος και η υγεία των εργαζομένων είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να απευθεί στα χέρια των καπιταλιστών. Πρέπει να γίνει στοιχείο πάλης του εργαζόμενου λαού, στοιχείο της πάλης στην εργατική εξουσία, των απορριπτών μονοπωλίων, των εταιρευτικών ενώσεων που τα υπηρετούν. Με αυτό επιτευγμένο, δηλαδή με αυτή την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου και το ξερίζωμα της λειτουργίας οικονομίας με δρόμο το καπιταλιστικό κέρδος, σε αυτόν τον ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξη, σοσιαλιστική οικοδόμηση, μπορούν να πάρθουν αποφάσει στα πλαίσια τη κοινωνική ιδιοκτησία, του μέσου παραγωγή, του σχεδιασμού, του πώ θα παράγεται, τι θα παράγεται, πότε θα παράγεται, να λαμβάνονται αποφάσει και για αυτό το πράγμα, με στόχο φυσικά το όπλο τη εργατική τάξη των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό ο κεντρικό σχεδιασμό τη εργατική εξουσία μπορεί να διασφαλίσει ότι η οργάνωση παραγωγής, η λειτουργία των μηχανικών μονάδων, ο προταξικός σχεδιασμός κάθε περιοχής μπορούν να επιτυγχάνουν ταυτόχρονα και συνδυασμένα προστασία της υγείας των εργαζομένων, δουλειά για όλους, ανάλογα με την εξειδίκευσή τους, ισόρροπη παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση, προστασία του εργασιακού και ευέλικτου περιβάλλοντος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να αξιοποιηθεί και να αναπτυχθεί και περαιτέρω η επιστημονική γνώση και η τεχνολογία σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων και άλλων τύπων αποβλήτων, με στόχο την εξάλληψη του κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, υπηρετώντας την κοινωνική ευημερία και όχι την καπιταλιστική κερδοφορία. Στα πλαίσια λοιπόν της κοινωνικοποιημένης παραγωγής και του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού, στα πλαίσια του εργατικού ελέγχου σε όλα τα επίπεδα, θα είναι δυνατός ένας σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων που θα αντιμετωπίσει και μπορεί να εξασφαλίσει συνδυασμένα τα παρακάτω πράγματα. Συγκεκριμένο καθορισμό και ελέγξη προτεραιοτήτων όπως την πρόληψη της παραγωγής των απορριμμάτων μέσω του κεντρικού σχεδιασμού που θα καθορίσει τα πλάνα της παραγωγής μετά από τη διάγνωση των κοινωνικών αναγκών αλλά και τις δυνατότητες που δίνει η απαλλαγή από τη χρήση της προγραμματισμένης αφρίσκευσης που υπάρχει σήμερα σε μια σειρά από ρεύματα και προϊόντα που διέπει ένα μεγάλο μέρος έτσι της καπιταλιστικής παραγωγής. Ανάπτυξη τεχνολογιών και τη μείωση των βιομηχανικών αποβλήτων, αξιοποίηση υφιστάμενων τεχνολογιών και ανάπτυξη νέων, έτσι ώστε να δίνεται όθηση στην αναχρησιμοποίηση προϊόντων, συσκευασιών κτλ. Η πρώτη ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, με χωριστά ρεύματα των συσκευασιών των μετάλλων, του έντυπου χαρτιού, του οργανικού πλάσματος, του κοτοτροπίηση και διάφορες άλλες τεχνολογίες. Το μέρος των αποβλήτων που δεν υπόκειται σε επεξεργασία και τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας μπορούν να οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής σταθμής υπολείμματων, οι οποίοι θα προωθηθούνται με συνδυασμένα επιστημονικά κριτήρια, μέσα από μια διαδικασία απαλλαγμένη από αδιέξοδα, τα οποία δημιουργεί η εμπορευματοποιημένη γη και ο καθορισμός χρήσεών της με κριτήριο τα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα. Μπορούμε να μιλάμε σε αυτές τις συνθήκες για έναν καθορισμό σύγχρονων όρων για την ορθολογική και ασφαλή αποκομιδή, δηλαδή τη συλλογή και τη μεταφορά των απορριμμάτων, τη διαχείριση, η επεξεργασία και την ανακύκλωσή τους, με απόλυτη προτεραιότητα στη μείωση και εξάλληψη των κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια της μεταφοράς, επεξεργασίας, ταφής τους, με όθηση στον περιορισμό της χειρονακτικής εργασίας, την αξιοποίηση τεχνολογιών αυτόματα συλλογής κτλ. Να μειώνουν τον χρόνο εργασίας και να λαμβάνονται μέτρα για την υγεία των εργαζομένων που δουλεύουν σε αυτό το κλάδο. Την υλοποίηση έργων επεξεργασίας και τελικής διάγνωσης των αποβλήτων, η οποία μπορεί να γίνεται από νέο φορέα κατασκευών που θα λειτουργεί στα πλαίσια αυτού του κεντρικού σχεδιασμού και με έναν επίσης νέο φορέα που θα διαχειρίζεται αυτές τις υποδομές και θα λύνει συνδυασμένα ζητήματα απορροφέτησης, ανακύκλωσης, τελικής διάθεσης κτλ. Επαρκές προσωπικό, εξοπλισμό και οργάνωση του έμψυχου δυναμικού που θα ασκεί τον περιβαλλοντικό έλεγχο απαλλαγμένο από συμφέροντα και προσαρμοσμένη νομοθεσία όπως γίνεται σήμερα στις ανάγκες του κεφαλαίου. Και φυσικά ανάπτυξη της έρευνας πάνω, της επιστημονικής έρευνας πάνω σε αυτά τα ζητήματα, η οποία μπορεί να διεξάγεται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
συνδεδεμένα φυσικά όμως απευθείας με τις κοινωνικές ανάγκες και με τις ανάγκες του κάθε καπιταλιστή, το μάλλον καπιταλιστό, του κεφαλαίου συνολικότερα. Συνολικά νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε το γεγονός ότι αυτή η προοπτική, δηλαδή η προοπτική οδόπου σοσιαλισμού, είναι δεμένη και με αυτό το ζήτημα, γιατί ο σοσιαλισμός και η προστασία του πλανήτη είναι έννοιες στενά συνδεδεμένες. Μιλάμε δηλαδή είναι το μέλλον του κόσμου και όχι το παρελθόν το οποίο προσπαθούμε να μας ευρύνουν αυτή τη στιγμή ως αιώνιο και μόνιμο. Για να αναπτύξει όμως αυτός ο λειτουργικός τρόπος, θα πρέπει η σημερινή αγώνα της θεραπευτικής τάξης των λαϊκών στρωμάτων, των νέων λαϊκών οικογενειών, οι οποίοι τάσσονται ενάντια, για παράδειγμα, στην παροδοτικοποίηση του νερού, των δασών, ελεύθερων χώρων, φυσικών χώρων, να πάρει και στοιχεία εναντίωση και πάλι ενάντια στη λεγόμενη πράσινη οικονομία, των καπιταλιστικών κερδών, ενάντια στον υπεραλιστικό πόλεμο και να σημαδέψει τον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο, την εξουσία του, που θυσιάζει όλα τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα στον δομό του κέρδους, μέσα σε αυτά και ό,τι συνεπάγεται αυτού τύπου διαχείριση αποβλήτων και απορριμμάτων. Πρέπει λοιπόν να καταδικαστεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με όχι με αυτό το οποίο ονομάζει και παρουσιάστηκε προηγουμένως ως κυκλική οικονομία, τελικά στηρίζει τα συμφέροντα και με αυτόν τον τρόπο και την κερδοφορία του κεφαλαίου. Απέναντι σε αυτόν τον σχεδιασμό, το ΚΚΕ, οι εκλεγμένοι του με τη λαϊκή συστήρωση του τοπική διοίκηση, οι κομμουνιστές που δρούν στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, προβάλλουμε και ένα ριζοσπαστικό πλαίσιο ετοιμάτων για άμεση διεκδίκηση και πάλι, με το οποίο ποιος θα διαχειριστεί τα απορρίμματα, με ποιον τρόπο και για όφελος ποιου. Έτσι μπορούμε να πούμε όχι στην εμπορευματοποίηση, τη διαχείριση των απορριμμάτων και σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης που συνεπάγεται αυτή, δηλαδή ζήτηση βάσης παραχώρησης κτλ., που τελικά οξύνουν τα προβλήματα και αυξάνουν το κόστος έμεσα και άμεσα για τα λαϊκά στρώματα. Να αντιτεθούμε στην αντιμετώπιση των βαρών στις ελλάδες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά ωφέλη που μπορούμε και με οποιαδήποτε άλλο τρόπο, που τέτοια είναι το χαρά της ταφής, η αρχή του πληρώνω όσο πετάω και το κόστος των προγραμμάτων εκπομπισμού και έργων το οποίο πρέπει να γίνουμε και την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων να προέρχονται από τελικούς δημόσιους πόρους, από μια μεγαλύτερη φορολόγηση του κεφαλαίου. Και εδώ πέρα να σημειώσουμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει και υπάρχει παρανόκλουδα για την αύξηση των δημοτικών τελών μέσω της αυξημένης τιμής εισόδου των απορριμμάτων της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων που αναφέρθηκα προηγουμένως. Πρέπει να το έχει στο νου του ο κόσμος, έτσι ώστε να μην δεχτεί ούτε με αυτόν τον τρόπο αύξηση δημοτικών τελών. Παλεύουμε για απόλυτη διασφάλιση όλων των εργαζομένων σε δημόσιες χώρες διαχείρισης αποβλήτων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και ενίσχυση ουσιαστική αριθμού, εξοπλισμού και οργάνωση του έμψυχου δυναμικού που βασίζει αυτόν τον περιβαλλοντικό έλεγχο με μόνιμη σχέση εργασίας με το δημόσιο. Καθορισμό σύγχρονων όρων για την ορθολογική και ασφαλεία που προκειμεί των απορριμμάτων από τις υπηρεσίες του κάθε Δήμου με μόνιμο προσωπικό σύγχρονο εξοπλισμό. Ειδικά μέτρα για τους εργαζόμενους στα ΚΔΑΗ, τα κέντρα διαλογής ανακύκλωσης των υλικών και τις εταιρείες ανακύκλωσης, τόσο μισθολογικά όσο και για την αναβάθμιση των όρων υγιεινής και ασφάλειας, γιατί ένα σημαντικό κομμάτι του τι γίνεται σήμερα περνάει μέσα από εκεί, και να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι πολλά από τα ΚΔΑΗ τα περισσότερα είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Να μην εφαρμοστούν οι προβλέψεις του περιφερειακού σχεδιασμού για διαχείριση αποβλήτων που προβλέπει εκτός των άλλων την κατασκευή του τμήματος, την κάψη του απορριμματογενούς καυσίμων για το οποίο είμαστε εδώ πέρα και το οποίο θα παράγεται σε αυτές, και να σταματήσει κάθε διαδικασία για την ανάπτυξη της κατασκευής και λειτουργίας τους που στηρίζεται σε αυτόν τον σχεδιασμό. Να μην υπάρξει καμία σκέψη για την κάψη του SRDF πουθενά, ούτε εντός ούτε εκτός αστικού ιστού. Ζητάμε χρηματοδότηση και ενίσχυση στον αντίποδα της παχυλής χρηματοδότησης των πανάκριβων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και των προβλέψεων του ΠΕΣΔΑ, στην κατεύθυνση της πρόληψης ανακύκλωσης, στην κατεύθυνση της πρόληψης παραγωγής απορριμμάτων, της πρόληψης ανακύκλωσης διαλογής στην πηγή με χωριστά ρεύματα, η χρηματοδότηση επίσης των έλεγχων της λειτουργίας και τα απαραίτητα μέτρα για όλους τους χιτά που υπάρχουν ενεργοί και για την αποκατάστασή τους, η οποία πρέπει να προχωρήσει άμεσα και να μην είναι απλά μπαζώματα ή πυγματώσεις για όσους είναι ανεργούς, καθορισμό και με συνδυασμένα κριτήρια της αναγκαιότητας κατασκευής σταθμών μεταμόρφωσης απορριμμάτων, καθορισμό κριτηρίων καταλληλότητας και προοδεύτες για κάθε είδος εγκατάστασης, με γνωστά τα κριτήρια αυτά αποκλεισμού ορισμένων χώρων από πριν,
και καθορισμό κριτηρίων αξιολόγησης ανά είδους κατάστασης και βαθμολόγησή τους με σαφή και δεσμευτικό τρόπο. Για τις στατιστικές παραλογές που μπορεί να παρεχθούν να δοθούν υπέρ δήμων οικισμών από την λειτουργία πιο μονάδων της εργασίας και διάκτησης, να είναι προσανατολισμένες στις κρατικές παρεμβάσεις πρώτη της προστασίας της υγείας του κατοίκου και του περιβάλλοντος και μέτρων προτασικής περιβαλλοντικής αναβάθμισής του. Τέλος, να πούμε να υπάρχει μέρημνα και έλεγχος ουσιαστικό για διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, ιδιαίτερα των βιομηχανικών λόγω της ποσότητάς τους και της διαπιστωμένης ασυνδοσίας των παραγωγών του. Το κεφάλαιο θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο του κόστους για τις μελέτες, την υλοποίηση, τη λειτουργία, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικών έργων και αντίστοιχα να υπάρξει και ένα σχεδιασμό για τα νοσοκομειακά απόβλητα. Όπως γίνεται φανερό, το ζήτημα είναι ευρύτατο και προκειμένου να συνεχίσει και να ενημερωθεί καλύτερα ο κόσμος, θα ήθελα και εγώ να επαναλάβω την πρόσκληση για την εκδήλωση της Τετάρτης εδώ στο Πολιτιστικό Κέντρο Ψαχίδης στις 7 η ώρα.